Γεια σας. Σήμερα θα φτιάξουμε μία απλή μασκούλα από κρυάτικη με δύο μάτια. Αφού τελειώσει θα καταλάβετε τι εννοώ, αφού τελειώσει το βιντεάκι. Σκέφτηκα ότι αν ενώσουμε δύο μάτια που θα φτιάξουμε θα κάνουμε μία απλή μάσκα. Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι μεγαλύτερο. Τελικά βρήκα το μέγεθος για τα μάτια μας. Αυτό ήταν μεγάλο. Έβαλα και χαντρούλες εδώ. Θα βγει πιο ωραίο. Αν θέλετε κι εσείς βάλτε χαντρούλες. Το αντίστοιχο βίντεο για το πώς θα μπουν οι χάντρες μέσα στη θηλιά υπάρχει. Θηλιά με χάντρα λέγεται. Οπότε αν θέλετε αντί για σκέτο θηλιά να βάλετε μέσα και χάντρα, ψάξτε το βίντεο θηλιά με χάντρα και θα το βρείτε. Λοιπόν, σήμερα εμείς θα δείξουμε χωρίς χάντρα. Θα φτιάξουμε δύο μάτια, θα τα ενώσουμε και θα έχουμε φτιάξει μία μάσκα από κρυάτικη. Απλή. Όχι σαν αυτή. Αυτό είναι άλλο σχέδιο. Δικό μου πάλι κι αυτό. Αυτό που θέλω να αλλάξω σε αυτή τη μάσκα είναι να της βάλω αυτά τα μάτια τελικά. Αλλά εντάξει, θέλει λιγάκι μελέτη στο πώς θα συνδυάσω το σχέδιο από πάνω. Γι' αυτό και δεν σας τη δείχνω τώρα αυτή. Θα δείξουμε την απλή που θα γίνει και πιο γρήγορα το βιντεάκι για να προλάβετε να το φτιάξετε και με τις απόκριες να το φορέσετε. Λοιπόν, πάμε. Τι έχω κάνει? Έχω βάλει χρυσοπλωστή, είναι αυτή. Αυτή εδώ. Πολύ εύκολα θα τη βρείτε στην αγορά. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο σαν κλωστή. Δηλαδή, ωραία κλωστή είναι, αλλά συνήθως δεν το χρησιμοποιώ εγώ σε κοσμήματα τώρα. Έχω βρει άλλα νήματα διαφορετικά και τα βάζω. Αλλά για τη μάσκα είναι καλή η κλωστή αυτή. Λοιπόν, είναι όμως λεπτή. Και θέλω να είναι σταθερή η μάσκα μου στα μάτια. Έτσι. Γι' αυτό και θα τη βάλω διπλή. Την κλωστή μου. Θα την περνάω διπλή στη βελόνα και θα την μπλέκω διπλή. Προσπαθήστε το, θα το συνηθίσετε και θα το φτιάξετε. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι κάτι, κάποιο τεράστιο σχέδιο να αγχωθείτε. Ειδικά αν έχετε κάνει το βιντεάκι θηλιά με χάντρα, θα τα καταφέρετε μια χαρά. Λοιπόν, τι έχω κάνει τώρα εδώ και βλέπετε την τσμπίδα. Έχω κόψει 8 μέτρα κλωστή και την έχω διπλώσει στα δύο για να την έχω διπλή, έτσι, και μετά την ξαναδίπλωσα στα δύο για να βρω το κέντρο, το μέσον της, δηλαδή να έχω 2 μέτρα από τη μία, μάλλον 4 μέτρα από τη μία και άλλα 4 από την άλλη. Συγγνώμη, πάλι λάθος κάνω. 2 μέτρα από τη μία και 2 από την άλλη, γιατί είναι διπλή η κλωστή. Αυτό είναι λοιπόν το κέντρο της. Βγάζω την τσιμπίδα που την έχω βάλει εγώ για να μην χάσω το κέντρο. Παίρνω τη σακοράφα μου. Από ό,τι βλέπετε δεν είναι βελόνα τάτινγκ, είναι σακοράφα. Με αυτή μπορώ να ενώσω και πλεκτά. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να παίρνετε την ακριβή τη σακοράφα του τάτινγκ για να πλέξετε φρυβολιτέ. Στα μικρά σχέδια τέλος πάντων. Εδώ θα βάλουμε 4 και άλλους 4 πόντους. Δεν μας χρειάζεται η τεράστια βελόνα, δεν είναι απαραίτητη. Αν την έχετε, έχει καλός. Έτσι. Λοιπόν, θα βάλω 4 πόντους και άλλους 4 από εδώ. Και θα δείξουμε πώς θα κάνουμε τη γωνίτσα παρακάτω. Λοιπόν, βάζω 4 από την καλή, ξεκινάω με δίκτυ. Με αντίχειρα και δίκτυ, ένας πόντος, αντίχειρας δίκτυς, 2, 3, 4. Γυρίζω το πλεκτό μου και πλέκω και από την ανάποδα άλλους 4. Δίκτυς τώρα και αντίχειρας, 1, 2, 3, 4 πόντοι, είναι συνολικά εδώ 8. Γυρίζω το πλεκτό μου ξανά και περνάω την κλωστή μου στη βελόνα μου. Εδώ τώρα θέλει λιγάκι προσπάθεια γιατί είναι
είναι διπλή η κλωστή και δεν με εξυπηρετεί και τόσο να την περάσω στο μάτι της βελόνας. Πρέπει να έχω κάνει πολύ εξάσκηση για να γίνει με τη μία ή διπλή. Λοιπόν, και κλείνω τη θηλιά μου. Προσοχή τώρα, προσέξτε, επειδή αυτή η κλωστή δεν γλιστράει, τι κόλπο θα κάνω για να μου κλείσει χωρίς να μπερδέψουν οι κλωστές που είναι μακριές. Λοιπόν, τραβάω, 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 τραβάω. Εδώ φροντίζω να μην μου στρίβει, γιατί αν στρίψει και μπει μέσα, κλείδωσε μετά, άντε να το ξεμπερδέψετε. Λοιπόν, ευθεία, κοιτάξτε, ό, πάει να μπει μέσα, το τεντώνω. Λοιπόν, το τεντώνω. Το κόλπο τώρα ποιο είναι, γιατί είναι δύο οι κλωστές, βλέπετε. Εκεί όπως το τραβάω, η μία είναι πιο κοντά από την άλλη. Αν το κλείσω τώρα έτσι, θα περισσεύει αυτή η κλωστή από εδώ. Και δεν το θέλω αυτό. Τραβάω την κλωστή που είναι πιο χαλαρή και με τα δάχτυλά μου τις φέρνω στο ίδιο μήκος. Περνάω τώρα από μέσα τη βελόνα μου. Την περνάω. Και βγάζω τα δάχτυλά μου. Δεν θα τραβήξω τώρα από εδώ για να κλείσει, γιατί πάλι υπάρχει φόβος η μία κλωστή να γίνει πιο κοντή από την άλλη. Λοιπόν, εδώ από αυτό το σημείο θα τραβήξω από αυτό και θα κλείσω πρώτα. Και πάλι βλέπετε, πάλι πάει να βγει μία πιο κοντή. Αυτή που είναι πιο κοντή την τραβάω. Αυτή εδώ είναι, νάτι. Λοιπόν, και τώρα τραβάω και από αυτό το σημείο. Κρατάω εδώ σταθερά, να μην μου ανοίξει, και τραβάω. Οπ, να το. Να τη θηλιά μου, χωρίς χάντρα. Βλέπετε. Συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο. Και θα κάνω, για την κάτω μεριά, θα κάνω 7 νομίζω. 2, 4, 6, 7. 7 θηλιές. 7 split ring. Έτσι, και μετά θα σας δείξω πώς θα κάνουμε αυτό εδώ για να αλλάξει κατεύθυνση, να μην βγει στρογγυλό όπως αυτό, όπως το έκανα εγώ στην αρχή εδώ. Δοκιμαστικά την ξεκίνησα αυτή τη μάσκα και έκανα στρογγυλά τα μάτια. Δεν μου αρέσει έτσι, θέλω να την κάνω με πλαγιαστά, έτσι, με αμυγδαλωτά μάτια. Θα το καταφέρω όμως, θα το βγάλω και θα το δείτε. Λοιπόν, για να μην μου γίνει λοιπόν στρογγυλό το μάτι μου, της μάσκας, θα δείξουμε μετά τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε απλά παραπάνω πόντους εδώ, από τη μία μεριά και λιγότερος από την άλλη. Αυτό είναι. Και θα βγει, θα αλλάξει κατεύθυνση και θα πάει. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έφτιαξα και τα υπόλοιπα 6 split ring, τις υπόλοιπες 6 θηλιές. Βρίσκομαι τώρα στην 7η θηλιά μου. Τώρα θα κάνω το γύρισμα, αυτό εδώ που κάνει το μάτι, έτσι. Πώς θα το κάνω, να κάνει αυτή τη γωνίτσα εδώ, του ματιού. Θα βάλω 9 πόντους από την καλή και 3 από την ανάποδη. Δηλαδή, ένας πόντος, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 πόντι. Τώρα γυρίζω από την άλλη πλευρά, βγάζω την κλωστή μου και κάνω άλλους 3 πόντους από εδώ. Δεν ξεχνάμε, δείκτης και μετά αντίχειρας, είμαστε από την ανάποδη τώρα. 1, 2, 3. Ξαναγυρνάω από την καλή μου και περνάω την κλωστή μου. Ωραία. Λοιπόν, κλείνω τώρα πάλι τη θηλιά μου. Κλείνω. Περνάω. Τραβάω από εδώ. Τραβάω και από εδώ, κρατάω και κλείνω. Η θηλιά μου τώρα, βλέπετε, έχει πάρει άλλη κατεύθυνση. Δεν πάει προς τα πάνω, πάει και μου κάνει γωνία.
Αυτό που θέλω για τη μάσκα μου δηλαδή. Βλέπετε, θα κάνει γωνία. Τώρα χρειάζομαι από πάνω, γιατί έκανα τις κάτω φιλιές. Εδώ θέλω 6 φιλιά, σωστά. 2, 4, 6. Και μετά θα κλείσω πάλι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έκανα και τα υπόλοιπα split ring μου. Συμπλήρωσα 6. Και τώρα θέλω να κλείσω το μάτι μου και να το ενώσω με το προηγούμενο μάτι, να γίνει μάσκα. Σε αυτό το σημείο θα ενωθεί. Εδώ λοιπόν, κακός που δεν άφησα πριν ένα πικό, αλλά δεν πειράζει, είναι χοντρή η πόντο μου και διακρίνω που πρέπει να μπω. Λοιπόν, έχω βάλει 9 πόντους εδώ και άλλους 3 από πίσω. Έτσι, το θυμάστε, αυτό έκανα πριν, και εδώ και εδώ. Όπως και εδώ στην άκρη. Εδώ όμως τώρα που θέλω να το ενώσω, πώς θα το ενώσω? Τους 9 πόντους μου θα τους μοιράσω και λέω να τους μοιράσω στον έκτο πόντο, να γίνει δηλαδή εδώ η ένωση του ματιού, στον έκτο πόντο. Έτσι. Οπότε, για πάμε να κάνουμε τους 6. 1. 2, 3, 4, 5, 6. Τώρα θα το ενώσω. Θα πιάσω το μάτι μου εκεί που θέλω να κάνω την ένωση. Θα μετρήσω τους 6 πόντους. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Και θα μπω εδώ, στον έκτο. Έτσι. Εδώ, σαν να είχα ένα πικό, αν θέλετε ανοίξτε το και λίγο, δεν πειράζει, λιγάκι, σαν να είχα ένα μικρό λιπικό. Και θα μπω μέσα και θα συνεχίσω. Λοιπόν, επειδή αν συνεχίσω να βάζω τώρα τους πόντους, θα καλύψω και θα βγει χάλια το πλεκτό μου, άλλος τρόπος. Καλύτερα να μπω, να περάσω με το βελόνα μου από μέσα, δηλαδή πίσω η κλωστή, περνάω από μέσα και το φέρνω πάνω. Αν δεν τα καταφέρω, θα χρησιμοποιήσω βελονάκι. Πρέπει να φέρω και τις δύο κλωστές επάνω. Να τις. Να περάσουν σωστά στο βελόνα μου. Ωραία. Λοιπόν, από τους 9 πόντους συνέδεσα στους 6, έτσι, τα κάνω και τους υπόλοιπους 3, 1, 2, 3 και πήγα στους 9 πόντους. Γυρίζω το πλεκτό μου τώρα και θα κάνω από την ανάποδη τους 3 μου. Δείκτης, αντίχειρας, 1 πόντος, 2, 3. Τώρα λοιπόν το ξαναγυρίζω, θα περάσω την κλωστή μου στη βελόνα και θα κλείσω τη φιλιά μου προσεκτικά. Προσεκτικά. Τραβάω πρώτα από εδώ. Τραβάω και από εδώ. Δεν το τράβηξα καλά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πρέπει να πάρει το ίδιο μέγεθος. Πλαγιαστό θα μου βγει μάλλον το μάτι. Όχι, οκ. Okay, καλό θα βγει. Λοιπόν, ας πάρει το ίδιο. Έπρεπε να είχα βάλει εδώ λίγο παραπάνω πόντους και εδώ λιγότερος. Βλέπετε, θα βγει όμως. Θα βγει. Ας το σφίξω. Ουπς. Ουπς. Λοιπόν, τι κάνω τώρα? Πρέπει να κλείσω το μάτι μου. Πού θα το κλείσω? Στην κορυφή του πρώτου split ring που έκανα. Θα μπω. Πού θα μπω?
Είπαμε είναι 4 πόντοι και άλλοι 4 από την άλλη. Εγώ θα μπω ακριβώς στην κορυφή, θα τους μοιράσω αυτούς τους 8 πόντους στη μέση, σαν να είχα εδώ ένα πικό πάλι. Λοιπόν, και ξεκινάω να κάνω μισό κόμπο. Ξεκινάω, αλλά γυρίζω από την ανάποδη τη μάσκα μου για να στερεώσω. Εδώ σφίγγω τώρα. Συνεχίζω και κάνω άλλο μισό κόμπο να το ασφαλίσω. Να το. Τώρα μπορώ να στερεώσω κανονικά. Θα μπω και θα κλείσω. Φυσάει πάρα πολύ αέρας. Ελπίζω στο καρναβάλι να κάνει καλό καιρό. Όσοι μπορείτε να έρθετε στο καρναβάλι του Ρυθύμνου, είναι φανταστικά. Αν και εγώ, όχι, θα είμαι εδώ τη μέρα του καρναβαλιού. Να σας πω ότι θα είμαι ανενεργή για κάποιο διάστημα, περίπου 15 μέρες. Θα πάω στην Αλεξανδρούπολη, αλλά θα γυρίσω τη μέρα του καρναβαλιού, θα είμαι Ρέθυμνο. Οπότε μετά θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, για να δούμε, στερεώνουμε και από εδώ. Το μυτοτσίμπιδο είναι απαραίτητο εργαλείο πολλές φορές. Εδώ τώρα δεν πρόσεξα και μπορεί να μου μπει, να μου χωθεί μέσα στους πόντους και μετά δεν ξεμπερδεύει. Λοιπόν, για να δούμε τι μορφή πήρε η μάσκα μας. Εδώ στο κέντρο πρέπει να αλλάξω τους πόντους. Αλλά τώρα επειδή βιάζομαι να σας κάνω το βιντεάκι. Ναι, πρέπει να τους αλλάξω τους πόντους λιγάκι. Κάτι πρέπει να αλλάξω εδώ. Ή όχι, για να δω πως το έχω σφίξει πιο πολύ. Να, θα μπορούσε να γίνει και καλύτερο. Σαν δοκιμή τώρα. Καλή είναι η μάσκα μου. Εντάξει, μια χαρά είναι. Θα βάλω εδώ κορδονάκι. Εντάξει, είναι μια απλή μασκούλα. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Κάναμε εξάσκηση και στις θηλιές. Έτσι, εξάσκηση στις θηλιές είναι αυτό. Περισσότερο. Ξέρω ότι θέλετε να σας φτιάξω αυτή τη μάσκα, το ξέρω, αλλά θα την βελτιώσω, να της βάλω αυτά τα μάτια, έτσι αυτά τα μάτια και θα βγει πολύ καλύτερη, να δείξουμε ένα σωστό και ωραίο σχέδιο. Τώρα, εντάξει, επειδή μαθαίνουμε ακόμα, καλό είναι και αυτό το σχεδιάκι, δεν είναι άσχημο. Να το βάλετε στα μάτια σας, είναι αποκριάτικο στοιχείο. Έτσι, με ένα κορδονάκι εδώ, μια κορδελίτσα κάτι. Εγώ θα έβαζα σατέν κορδελίτσα εδώ. Είναι όμορφο. Λοιπόν, αυτά. Και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο μάθημα. Να είστε καλά. Γεια σας.